Παρεμβάσεις στο δίκτυο οδικής κυκλοφορίας σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα η Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι αλλαγές που αναμένονται να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα αφορούν τη μονοδρόμηση των οδών Παύλου Μελά Οδυσσέα Ηλίτη από την οδό Δήμητρας έως την οδό Αγίου Δημητρίου με φορά κυκλοφορίας των οχημάτων βόρεια και θα τεθούν σε ισχύ από την Τετάρτη 3 Απριλίου. Σκοπός των παρεμβάσεων η διευκόλυνση της κυκλοφορίας τόσο για τα διαρχόμενα οχήματα όσο και για τους πεζούς. Ξεκινάμε και εφαρμόζουμε την κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία έχει εγκριθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από την αποκεντρωμένη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προχωράμε σε κάποιες μονοδρομίες, οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, όπως η Παύλου Μελά, η οποία αλλάζουμε τη φορά από τη Δήμητρας, θα κατευθύνεται προς την Αγίου Δημητρίου με φορά βόρεια, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται και τα στρατόπεδα να επικοινωνούν μεταξύ τους, γιατί αναγκαζόντουσαν να κάνουν έναν κύκλο το οποίο επιβάρυνε τον συγκοινωνιακό ιστό της πόλης και κυρίως εκεί της οδού Δήμητρας, η οποία λειτουργούσε και αυτή σαν μονόδρομος. Η Παύλου Μελά ισχύει από την Τετάρτη που μας έρχεται, νομίζω είναι 3 του μηνός. Να σημειωθεί ότι η κυκλοφοριακή ρύθμιση που ανακοινώθηκε για αμφιδρόμηση των οδών, προέκταση της οδού Κύπρου, κατηφόρα προς το λιμάνι, καθώς και η αμφιδρόμηση ανώνυμης οδού εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένος μπροστά από το Τελωνείο, δεν θα ισχύσει από το διάστημα που είχε αρχικά προβλεφθεί, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, με το οποίο ζητείται η προσωρινή αναστολή των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρθηκε και στις επόμενες παρεμβάσεις που σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή. Οι παρεμβάσεις που θα αρχίσουν μετά την Πρωτομαγιά θα είναι η πεζοδρόμηση, σταδιακά θα γίνουν αυτές, της οδού Κύπρου από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι την Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι την Παραλιακή και από τα στενά που έρχονται η εμπορίου και οι οδός δικαστηρίων δεν θα μπορούν να βγαίνουν στην Κύπρου. Καθώς και η Κουντουριώτη, γενικώς ένα μέτωπο από τη Λέσχη Αξιωματικών μέχρι την Τζαβέλα θα προχωρήσουμε σε πεζοδρομήσεις, όπως προβλέπει η κυκλοφοριακή μελέτη. Αυτά θα γίνουν σταδιακά, δεν θα γίνουν μία μέρα. Θα προηγηθούν βέβαια τα απαιτούμενα δελτία τύπου που προβλέπονται, ώστε και ο κόσμος να ενημερωθεί. Θα γίνονται σταδιακά, δηλαδή δύο-τρεις πεζοδρομήσεις ανά 15 ημέρο, κάπου έτσι το υπολογίζουμε, να μπορεί και ο κόσμος να προσαρμοστεί και να δούμε και εμείς κατά πόσο θα λειτουργεί αυτό θετικά για την πόλη.